ήμουν νιός και γέρασα. Έτσι καλά, δεν είναι μόνο τα τέλη, είναι ο έμφυα, είναι και όλα τα υπόλοιπα που συσσωρεύονται, κύριε Κυρίτση. Και το ερώτημα είναι αν για το 2018 μπορούμε να περιμένουμε κάτι διαφορετικό. Το 2018, σύμφωνα με το σχεδιασμό της κυβέρνησης, είναι η χρονιά εξόδου από τα μνημόνια, δηλαδή από τη σκληρή επιτροπή. Αυτό δίνει δυνατότητες στην κυβέρνηση να κινηθεί ως ένα βαθμό, όχι πλήρως, αλλά ως ένα βαθμό με μεγαλύτερη άνεση από αυτήν την οποία κινείται. Και επειδή είναι μια κυβέρνηση η οποία έχει συγκεκριμένο πολιτικό προσανατολισμό, οτιδήποτε είναι δυνατό να γίνει για τα λαϊκά στρώματα, τις εργαζόμενες τάξεις που λέμε και εμείς, πιστεύω θα γίνει. Θα επιχειρήσετε αύξηση των συντάξεων? Τι να σας πω, δεν ξέρω. Δεν είμαι σε θέση αυτό το πράγμα ως ερώτημα να το απαντήσω. Αύξηση του κατώτατου μισθού, όπως είπε η Υπουργός Εργασίας, κύριε Κυρίτση. Νομίζω ότι αυτό το οποίο έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση είναι η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, και αυτό είναι και ένα πράγμα στο οποίο εμείς ποντάρουμε ιδιαίτερα. Δηλαδή στην ύπαρξη ενός στιβαρού συνδικαλιστικού κινήματος, το οποίο θα προστατεύει τους εργαζόμενους και θα μπορεί να διαπραγματευτεί αξιοπρεπής μισθός. Μπορεί υπό τις παρούσες συνθήκες να επιτευχθεί αύξηση του κατώτατου μισθού? Είναι συγκεκριμένο το ερώτημα, πώς το έβαλε και ο Υπουργός Εργασίας, και πείτε μου αν αυτό μπορεί να γίνει μέσα στο 18. Να σας πω, θεωρώ ότι υπάρχουν κλάδοι στους οποίους μπορεί να γίνει αύξηση του μισθού. Ούτως ή άλλως το πρόβλημα στην Ελλάδα δεν είναι το μισθολογικό κόστος. Οι μισθοί έχουν κατακριμνιστεί. Τα προβλήματα που έχει η χώρα ως προς την ανταγωνιστικότητα σε καμία περίπτωση δεν έχουν να κάνουν με το ύψος των μισθών. Άρα και με την υποστήριξη της κυβέρνησης είναι στο χέρι των εργαζόμενων να διαπραγματευτούν καλύτερος μισθός. Ναι, αλλά εμείς ακούσαμε την Υπουργό Εργασίας να το προαναγγέλει, και θέλω να ρωτήσω αν αυτό είναι και μέσα στο σχεδιασμό της κυβέρνησης επισήμως. Να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός. Είναι στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Στο μέτρο που στην Ελλάδα έχουμε αυτό το περίεργο, μετά λένε ότι γίναμε Σοβιετία, αλλά επιβλήθηκε με τα μνημόνια αυτός ο τρόπος του να νομοθετείται το όριο αυτό. Εάν η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να το κάνει υποστηρικτικά, θα το κάνει. Αλλά το βασικό είναι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και η ύπαρξη ενός συνδικαλιστικού κινήματος που θα μπορεί να διεκδικήσει. Υπερφορολόγηση υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε? Η μέση φορολογική επιβάρυνση στην Ελλάδα είναι περίπου στα λίγο πάνω, λίγο κάτω, στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με άλλα δεδομένα βεβαίως εδώ, κύριε Κυρίτση. Κοιτάξτε, θυμάμαι. Της χώρας μας. Ναι. Άλλο ένα κλισέ του επαγγέλματος είναι τα συνήθη υποζύγια που πάντα σήκωναν το βάρος. Είναι κλισέ, δηλαδή, η πραγματικότητα. Μισθωτή. Είναι κλισέ το οποίο έχει βγει γιατί απεικονίζει μια παγιωμένη πραγματικότητα. Λοιπόν, τα συνήθη υποζύγια που λέγαμε μισθωτοί και συνταξιούχοι. Τα χρόνια των μνημονίων αυτή η επιβάρυνση έχει περάσει και σε κομμάτια της μεσαίας τάξης και σε κάποιους, σε συνδυασμό με τα φορολογικά, υπάρχει μια υπερφορολόγηση. Αλλά συνολικά δεν υπάρχει μια υπερφορολόγηση μεσοσταθμικά όση ήταν η φοροαπαλλαγή στα χρόνια των παχιών Αγελάδων, διότι μισό λεπτό να τελειώσω. Λίγο μεταξύ σας, κύριε Κυρίτση, γιατί ο κύριος Πιτσιόλας από αυτή τη θέση εδώ χθες κιόλας είπε ότι θα ήμουν τρελός αν έλεγα ότι δεν υπάρχει υπερφορολόγηση συνολικά. Σας είπα εγώ τη δική μου εκδοχή αυτής της άποψης, την οποία ο Πιτσιόλας μπορεί να την είπε με άλλο τρόπο ή πιο συνολικά ή κοιτάζοντας άλλη κοινωνική κατηγορία. Σας λέω, στις περιόδους των παχιών Αγελάδων δίνονταν φοροαπαλλαγές, θαλασσοδάνεια. Αυτά πήγαν σε φορολογικούς παραδείσους. Το χρέος έμεινε και το πληρώνει ο ελληνικός λαός. Πάμε λίγο στην διαδικασία και στη διαπραγμάτευση που ξεκινά για το θέμα της ονομασίας της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Κατά τη γνώμη σας, κύριε Κυρίτση, πρέπει να υπάρχει μια κοινή γραμμή από την πλευρά της κυβέρνησης? Πάτε σε μια διαπραγμάτευση. Πώς θα διαπραγματευτούμε με δύο διαφορετικές γραμμές? Και αναφέρομαι σε όσα λέει με κάθε ευκαιρία ο κύριος Καμένος. Το είπε και προχθές. Εγώ δεν δέχομαι, είπε, σύνθετη ονομασία με τον όρο Μακεδονία. Το ζήτημα της ονομασίας της Πουγουδουμού έχει αναχθεί τα τελευταία χρόνια κακώς σε εθνικό θέμα. Όλα τα εθνικά θέματα, όπως ξέρετε, διχάζουν
τις πολιτικές δυνάμεις οριζοντίως και όχι καθέτος. Δηλαδή, σε όλα τα κόμματα θα βρείτε ανθρώπους οι οποίοι θα λένε το Α ή το Β. Σε κάθε περίπτωση, την διαπραγμάτευση, όταν την κάνει η κυβέρνηση, την κάνει συλλογικά, την κατεύθυνση δίνει ο Πρωθυπουργός. Τη διαπραγμάτευση, όταν πρόκειται για τέτοια θέματα, την κάνει ο Υπουργός Εξωτερικών. Πηγαίνουμε έτσι, η κυβέρνηση κάνει αυτή την διαπραγμάτευση και θα προτείνει στη Βουλή, εφόσον καταλήξει σε κάποια λύση, τη λύση αυτή. Θα ήταν προτιμότερο, ωστόσο, επειδή ακριβώς είστε μία συγκυβέρνηση που αποτελείται από δύο κόμματα, θα έπρεπε να υπάρχει κοινή γραμμή, γιατί ο κύριος Καμένος είναι πολύ σκληρός ως τώρα και βάζει κόκκινη γραμμή, γι' αυτό σας το ρωτώ. Ευκταίο θα ήταν, αλλά σας λέω, αυτά τα ζητήματα είναι ζητήματα τα οποία οριζοντίως διχάζουν τις πολιτικές δυνάμεις και, εν πάση περιπτώσει, έχει και μια σημασία να δούμε και την στάση της Νέας Δημοκρατίας, διότι άκουγα χτες την κυρία Μπακογιάννη και το κόλπο με το οποίο ο Σαμαράς έριξε τον πατέρα της το 1992 προτείνει να γίνει τώρα πάλι με το Μακεδονικό, με μια άλλη κυβέρνηση. Αυτό είναι και πολιτικός αμοραλισμός, να μου επιτρέψετε, αλλά είναι και το παίζουμε με τα εθνικά θέματα για εσωτερικό πολιτικό όφελος και με βάση τις προτεραιότητες που έχουμε στο εσωτερικό. Αυτό δεν είναι καλό να το κάνει. Εγώ σας ρωτώ για την κυβέρνηση, κύριε Κίτση, και σας μου απαντάτε γιατί τι κάνει η Νέα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία θα δούμε. Θα κάνει και θα είναι ο κύριος Χατζηδάκης σε λίγο να μας απαντήσει. Σας απάντησα για την κυβέρνηση και επειδή ο κύριος Χατζηδάκης, ξέρω σε γενικές γραμμές από ποιου είδους ευαισθησία προέρχεται σε ό,τι αφορά τα ζητήματα αυτά, και εγώ περιμένω να ακούσω την άποψή του, με ενδιαφέρον. Θέλω να πάμε λίγο και στην ιστορία του προσφυγικού. Έχουν κάνει το γύρο του κόσμου νέες εικόνες, κύριε Κυρίτση, που τράβηξαν μη κυβερνητικές οργανώσεις επί της ουσίας από το κέντρο στη Μόρια. Τις βλέπουμε και εδώ. Είναι ντροπή της Ευρώπης αυτές οι εικόνες? Φυσικά είναι ντροπή της Ευρώπης. Το πρώτο είναι το ότι ενώ αθετούν την υπογραφή τους στο να πάρουν και να ενσωματώσουν πρόσφυγες, την ίδια στιγμή φωνάζουν ότι έχει μαζευτεί πάρα πολύ κόσμος στην Ελλάδα και μάλιστα στα νησιά, και με μεγαλύτερο πρόβλημα στη Μόρια. Αυτό είναι ένα στοιχείο βαθιάς υποκρισίας. Τώρα, το επί της ουσίας είναι το εξής. Στη Μόρια η κυβέρνηση αντικαθιστά τις σκηνές με οικίσκους, με κάτι σπιτάκια. Τα σπιτάκια αυτά μπαίνουν με κάποιον ρυθμό, διότι στο μεταξύ κάπου πρέπει να βολεύεται ο κόσμος μέχρι να εγκατασταθεί, αλλά καθυστέρησε αρκετά η εγκατάστασή τους λόγω αντιθέσεων των τοπικών αρχών. Γιατί ήταν οι αντιθέσεις αυτές? Έχει ευθύνη και ο Δήμος, λέτε. Βεβαίως. Γιατί? Διότι όταν πάει η κυβέρνηση να αντικαταστήσει τις σκηνές, που δεν είναι μια καλή κατάσταση, με τα σπιτάκια που είναι μια καλύτερη κατάσταση, ξεσηκώνονται και ο Δήμαρχος βάζει φυτιλιές και λέει ότι διευρύνουν και επεκτείνουν τη Μόρια. Όχι, είναι εσωτερική διευθέτηση για το να καλά είναι πιο ανοιχτή θέμα, η κατάσταση. Και ακριβώς επειδή το ξέρετε, γι' αυτό το συζητάμε και μαζί. Εδώ δεν έχει όμως ευθύνη ο Υπουργός, το αρμόδιο Υπουργείο, προκειμένου να πάει και να ξεκαθαρίσει το πράγμα. Εκεί έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, πέραν από τους οικίσκους και από όλα αυτά. Ο Υπουργός ανήμερα Χριστούγεννα ήταν στη Μόρια. Έχει στιγμή 5.500 πρόσφυγες, εκεί που θα έπρεπε να ήταν 3.000. Όπως μπορεί να καταλάβει οποιοδήποτε, το ζήτημα του πόσος κόσμος βρίσκεται ανά πάσα στιγμή στα νησιά δεν έχει να κάνει μόνο με πράξη και παραλήψη ελληνικής πλευράς, αλλά έχει να κάνει και με τις ροές από απέναντι. Κοιτάξτε, όταν αναλάβαμε αυτή την ιστορία το 2015, όπως εξεπλάγει η Ευρώπη, άλλο τόσο εξεπλάγει μεν και εμείς, και δεν νομίζω ότι υπήρχε καμία κρατική μηχανή η οποία είχε διαδικασίες και μέσα τέτοια ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που προέκυψαν. Νομίζω ότι σύν το χρόνο και με βάση το γεγονός ότι η ελληνική κρατική μηχανή ήταν και υποστελεχωμένη και υποχρηματοδοτημένη λόγω μνημονίου, με βάση τις δυνατότητες τις οποίες είχαμε, νομίζω ότι προσπαθήσαμε και ανταποκριθήκαμε όσο περισσότερο γίνεται. Δεν είναι αρκετό όμως για αυτό που βλέπουμε δεν είναι αρκετό. Φυσικά δεν είναι αρκετό. Αλλά αυτή είναι η προσπάθεια την οποία κάνουμε. Κύριε Κυρίτση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εύχομαι καλή χρονιά και από Επίσης. Τώρα. Εμείς, κυρίες και κύριοι, ελάτε να είστε